να ρωτήσουμε και τον κύριο Μαυρογεννίδη αν θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια αυτά τα παιδιά να τα κρατήσετε χαμηλά την μπάλα, γιατί υπάρχει ενθουσιασμός τώρα, υπάρχει όμως και η επόμενη μέρα. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Αυτό που λέμε εμείς σε αυτά τα παιδιά είναι ότι ουσιαστικά η καριέρα τους ξεκινάει από τώρα και ο πήχης είναι πάρα πολύ ψηλά. Οι ίδιοι με την προσπάθειά τους και τη δουλειά τους και την απόδοσή τους έχουν ανεβάσει τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Το ποδόσφαιρο και η ζωή είναι σκληρή, η επόμενη μέρα πάλι έχει απαιτήσεις. Αλλά θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη διαδικασία, εκτός από την εκπαίδευση την ποδοσφαιρική, τα παιδιά έχουν πάρει εκπαίδευση και στο πώς να λειτουργήσουν σε τέτοιες καταστάσεις και είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι την επόμενη μέρα πολλά από αυτά τα παιδιά θα κάνουν μια καριέρα πάρα πολύ μεγάλη. Ο κύριος Μαρινέκης χθες είπε ότι 3 με 4 παίκτες θα προωθηθούν στην πρώτη ομάδα. Είναι ένα καλό μήνυμα αυτό? Για μας είναι η δουλειά μας αυτό. Η δουλειά μας είναι να προετοιμάζουμε παιδιά για να μπορούν να ανταποκριθούν στο επόμενο επίπεδο. Δεν είναι το ίδιο. Μην μπερδευόμαστε. Φυσικά όμως μπορούν να ανταποκριθούν. Φυσικά πιστεύουμε σε αυτά τα παιδιά και πολύ περισσότερα από 3-4. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, απαιτητική, αλλά έχουν τις βάσεις και τα εφόδια να τα καταφέρουν. Δημήτρη, έχεις περάσει από αυτή τη διαδικασία, από τους σχεδιαστές εννοώ, νωρίτερα, με επιτυχίες, με τσάπιους κτλ. Ποιο είναι το κρίσιμο σημείο για αυτά τα παιδιά? Δηλαδή, αν ήθελες να δώσεις μια συμβουλή, ποια θα ήταν αυτή? Γιατί νομίζω είναι τώρα ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι, πρέπει να μείνουν ταπεινοί και να μην θεωρήσουν ότι αυτή η στιγμή που είναι τεράστια, είναι αναπαναλάβει, μην θεωρήσουν ότι αυτή η στιγμή είναι το μέγιστο που μπορούν να κάνουν στην καριέρα τους. Ξαναλέω, κατά την άποψή μου, όλα ξεκινάνε από αύριο για τους περισσότερους από αυτούς. Βέβαια, υπάρχουν υποχρεώσεις και για την ΚΑΠΑ19 ακόμα και για τη Β' ομάδα, οπότε η σεζόν ακόμα είναι μπροστά μας, οπότε εμείς αύριο έχουμε προπόνηση. Αλλά κατά την άποψή μου, όταν θα μείνουν ταπεινοί, θα έχουν την υγεία τους και θα είναι προσιλωμένοι στο στόχο τους, γιατί αυτή είναι μια φουρνιά ποδοσφαιριστών, ένα γκρουπ ποδοσφαιριστών που ήξερε τι θέλει να κάνει με στο γήπεδο. Το ποδοσφαιρό είναι ένα ομαδικό άθλημα, αλλά ομαδική ήταν και η συνεργασία σας με τον κύριο Σλαϊδόπουλο. Ήταν αρμονική. Καθίσατε στον πάγκο στον ημιτελικό, περάσατε την ΑΝ και στο τελικό ήταν ο κύριος Σλαϊδόπουλος, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μεταξύ σας μια άριστη συνεργασία. Κοιτάξτε να δείτε, η συνεργασία έχει να κάνει και με τους ανθρώπους. Και έχει να κάνει και με την φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε σαν Ακαδημία. Αν έχουμε μία κοινή γλώσσα, κοινό δρόμο, είναι αρκετά πιο εύκολο. Όταν ξέρουμε τι ζητάμε και ξέρουμε τη μεθοδολογία και τον τρόπο που θα επιλέξουμε για να αναπτύξουμε τα παιδιά ποδοσφαιρικά. Οπότε, ο Σωτήρης είναι ένα παιδί που τον ξέρω και πολύ περισσότερο πριν έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένας θαυμάσιος προπονητής, ένας θαυμάσιος χαρακτήρας. Είναι τιμή μας και στην Ακαδημία και στο Σύλλογο που τον έχουμε και θεωρώ ότι και για αυτόν το μέλλον θα είναι πάρα πολύ λαμπρό. Δημήτρη, αυτός ο τίτλος τι λέει για σένα? Δεν είσαι απλά ο Δημήτρης Μαυρογεννίδης, έχεις φορές με επιτυχία, έχεις κατακτήσει τίτλους και κερδίζεις τώρα και ευρωπαϊκός προπονητής. Εγώ, ειλικρινά σας λέω, χθες δεν πανηγύρισα πάρα πολύ γιατί ένιωσα μια τεράστια ανακούφιση για το Σύλλογο. Ήθελε μια μεγάλη επιτυχία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έκανε τεράστιες προσπάθειες, είχε και έχει μεγάλες προσδοκίες πάντα αυτός ο Σύλλογος να τα καταφέρει και στην Ευρώπη. Αλλά το χθεσινό ήταν κάτι ανεπανάληπτο. Γιατί άμα δείτε και ξέρετε την πορεία αυτής της ομάδας στη φετινή σεζόν, οι αντίπαλοι που είχαμε ήταν παραδοσιακοί σύλλογοι, μεγάλοι σύλλογοι, επενδύουν τεράστια πολλά ποσά στις ακαδημίες μας και στις ακαδημίες τους. Και σε αυτό το σημείο θέλουμε κι εμείς να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πρόεδρο, γιατί η αλήθεια είναι και χθες τον είδαμε πάρα πολύ χαρούμενο. Έχει επενδύσει, έχει πιστέψει και νομίζω ότι μετά από πολλά χρόνια αυτή η προσπάθεια και η κόπη του ανταμείβεται. Ουσιαστικά εσύ έχεις ζήσει και όλη αυτή την αλλαγή του Ρέντι, από το πώς ήταν μέχρι πώς το έχει κάνει ο κ. Μαρινέκης. Αλήθεια είναι, αλλά να ξέρετε ότι αυτό δεν σταματάει. Δεν είναι κάτι που το κάναμε σήμερα και μπορεί να ξαναγίνει αύριο. Οι φουρνιές δεν είναι ίδιες, οι απαιτήσεις όμως θα είναι εκεί. Φτάσαμε σε ένα σημείο που πλέον πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε πράγματα και στην Ευρώπη. Οπότε ο στόχος και της Ακαδημίας πλέον από την επόμενη μέρα είναι να έχει πολύ καλό πρόσωπο και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Αν νιώθετε και την επιτυχία αυτή, αλλά και την επιτυχία της κανονικής ομάδας που είναι στους 4 του conference, ως μια δικαίωση για τον Ολυμπιακό γενικότερα. Είναι δικαίωση και γι' αυτό το ανέφερα πριν. Νιώθω ανακουφισμένος βέβαια και οι προσδοκίες μας και οι ελπίδες μας και η αγωνία μας είναι να πάει μέχρι τον τελικό και η πρώτη ομάδα. Και κατά την άποψή μου, ίσως αυτή αποδειχτεί μία από τις ιστορικότερες χρονιές του Ολυμπιακού. Ερχόμενη και η σεζόν που θα έχει τα γενέθλια των 100 χρόνων, νομίζω η απαρχή δείχνει πάρα πολύ σπουδαία για πρόεδρο.